Ένα καλύτερο μέλλον με ανθρώπινες υποδομές και εκπαιδευτικές διαδικασίες διεκδικούν οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που από την περασμένη Τρίτη πραγματοποιούν κατάληψη στους χώρους της σχολής. Για μία ακόμη φορά, οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών επιλέγουν την κατάληψη για να διασφαλίσουν τις διεκδικήσεις τους. Διεκδικήσεις που αφορούν καλύτερες κτηριακές υποδομές που να ανταποκρίνονται στον αριθμό των φοιτητών και τις ανάγκες του τμήματος. Σύμφωνα με το μέλος του συντονιστικού κατάληψης του τμήματος, Απόστολο Μπαλτζόη, εδώ και 10 χρόνια οι φοιτητές του τμήματος φιλοξενούνται σε χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 3 αίθουσες μαθημάτων και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Πρόκειται για αίθουσες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του τμήματος, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν ασφαλείς έξοδοι κινδύνου, καθώς και είσοδοι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τον επόμενο Σεπτέμβριο θα στο οικονομικό θα είναι 190 από 140 και είναι πραγματικά απορία άξιων του πώς θα χωρέσουμε όλοι αυτοί εδώ μέσα. Δηλαδή, και όχι τόσο στα μαθήματα, και στα μαθήματα που είναι το πρόβλημα, αλλά σε περίοδο εξεταστικής όπως ο επόμενος Γενάρης, όπως το πρώτο έτος θα δώσει τα μαθήματά του, για αυτό το μάθημα κάποιοι το χρωστάνε φοιτητές από τα επόμενα έτη, δεν υπάρχει ο χώρος και η μέρημνα για να φιλοξενηθούν και να δώσουν τα μαθήματά του όλοι αυτοί.